Ο Παραγουανός στράικερ Νέσολ Βαλντές είναι από τα ξημερώματα στην Αθήνα και φιλοδοξεί να πανηγυρίζει με το ρυθμό που το έκανε και ο Κώστας Μήτρογλου, που βρίσκεται στο Λονδίνο για να υπογράψει τη Φούλαμ. Ο πρωινάσος της Ντόρτμουντ και της Βέρντερ και εσχάτος της Βαλένθια εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη και έτοιμος για τη νέα πρόκληση της καριέρας του. Llevo muchos años siguiendo al Olympiacos, ya que ha habido contactos en años anteriores y por fin tocó la oportunidad de estar en Grecia y estoy muy feliz de formar parte de un equipo con mucha tradición. Μετά το Βαλντές θα ερυθρόλευκα να μένεται να αντιθεί ο επίσης Παραγουανός Πέρες της Βιγιαρεάλ. Την ίδια ώρα ο Μήτρογλου γίνεται κάτοικος Λονδίνου και γράφει ιστορία, καθώς η Φούλαμ επενδύει ποσό ρεκόρ για την απόκτησή του. Ο Ολυμπιακός θα εισπράξει 15 εκατομμύρια ευρώ, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής 11 εκατομμύρια ευρώ για 4,5 χρόνια συμβόλαιο και έτσι το σύνολο θα φτάσει τα 26 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας Άσος πάντως ήταν ο μεγάλος απόν από το χθεσινό ισόπαλο 0-0 του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο για το κύπελο. Το αποτέλεσμα αυτό αφήνει ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση εν ώψη της Ρεβάν σε δύο εβδομάδες στο Περιστέρι. Μόλις το 4 το σούτ του Φουστέρ αποκρούστηκε από το Σιφάκι. Ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου αντέδρασε επίσης θετικά στο 16 σούτ του Σαβιόλα. Μεγάλη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους με τους Τσόρι, Ντομίν και Σέποβιτς Κάμπελ να αποτυχάνουν κατά σειρά να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα στις καθυστερήσεις. Ο Μίτσελ πάντως έδωσε το σύνθημα της πρόκρισης. Y no vale un ganador moral, hay que meter goles. Hoy no los hemos metido, pero seguro que lo vamos a hacer en el partido de vuelta y en el próximo partido de liga, porque jugando así lo lógico es que se gane. Οι Ερυθρόλευκοι πάντως έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Παπά και των βοηθών του, κυρίως για τον γκολ του Σαβιόλα που κακώς ακυρώθηκε στο 11. Πιστεύω όλοι σας στη φάση του γκολ του Σαβιόλα να την είδατε πολύ καλά, γιατί μετέδωσε η τηλεόραση πάρα πολλές φορές, στο 14ο λεπτό. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό με τον Ατρόμητο. Συνέβη και στο πρωτάθλημα όταν έφυγε ο Λαϊτάν 3 μέτρα πίσω και ο Λάισμαν, ο συγκεκριμένος ο τότε και ο σημερινός, είδαν τον Λαϊτάν offside. Φαίνεται ότι οι διάφορες μέθοδοι εξωγηπαιδικές έχουν σημασία και επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτή την ιστορία. Στο Λονδίνο από χθες ο Κώστας Μήτρογλου προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Φούλαμ έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής επιθετικός μετά τις ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Λονδρέζικο Σύλλογο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός θα πληρώνει άμεσα την απαραχώρηση τόσο του Μήτρογλου όσο και του Βάις από την Παραγουάη. Με την απόκτηση του διεθνούς επιθετικού Νέλσον Βαλντές με προϋπηρεσία στη Βέρντερ, Ντόρτμουντ, Ρούμπιν, Καζάν και Βαλένθια που είναι από χθες βράδυ στην Ελλάδα, όσο όπως όλα δείχνουν και του συμπατριώτου Ερνάν Πέρες της Βιγιαρεάλ. Για το συγκεκριμένο παίχτη υπάρχει και η συγκατάθεση του προπονητή Μίτσελ που το ξέρει από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός χθες έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο στον πρώτο προημιτελικό του κυπέλου, όντας φλίαρος επιθετικά και όλα πλέον θα ξεκαθαρίσουν στη ρεβάνς του Περιστερίου. Ο Παναθηναϊκός έκανε βήμα.